Λέγαμε λοιπόν για τις πρώτες βοήθειες Σωστά. και των κρατικών νοσηλευτήριων. Μας είπατε ότι να δούμε και αλλού. Συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει έτσι Εκτακτά περιστατικά. Αλλά έκτακτα περιστατικά. Ναι. Θεωρούμε εμείς με τα εφημερεύοντα ιατρία αυτή τη στιγμή θα υπάρξει. Είναι και η υποστελέχωση μαζί. Προχθές είχαμε σωστά, εκπρόσωπο τη Πασινού που τους πήραν 4 νοσηλευτές από τη Λάρνακα στην. Εντάξει, έπρεπε αποφάσισε η διοίκηση του ΟΚΙΠΗ να το κάνει αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να τους κρίνω τη διοίκηση γιατί πήρε αυτόν την ναι. απόφαση. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι με τα εφημερεύοντα ιατρία θα δώσουμε ανάσα στα ΤΑΕΠ. Και από ό,τι γνωρίζω, ο ΑΗ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να εντάξει για κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια τις πρώτες βοήθειες τις επόμενες εβδομάδες. Ναι. Άρα, με αυτούς τους τρόπους, θεωρώ ότι θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Υγείας, ποια εικόνα θεωρείτε ότι δίνεται προς τα έξω από στους πολίτες του κράτους που τους λέμε ότι όλα βαίνουν καλά στα ΤΑΕΠ των γενικών νοσοκομείων, όταν προκύπτει ένα ζήτημα υγείας αξιωματούχων του κράτους και βλέπουμε εικόνες και δικές σας και της διευθύντριας του Υπουργείου σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και μάλιστα εκτός γιατί. Θεωρώ ότι το κάθε άτομο επιλέγει το. Σαφώς και το σεβόμαστε, απλά την πρέπει εικόνα να σεβόμαστε τι λέμε στους πολίτες. Ναι, δεν αντιλέγω. Λέω την. Είναι προσωπική επιλογή του κάθε καθενός. Εγώ, μάλιστα. Αν είχα να επιλέξω, θα πήγαινα στα δικά μας τα νοσηλευτήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Χθες ήρθε ένα ζήτημα στην Βουλή που έχει να κάνει με τις σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Αμβλώσεις επιτρέπονται, είναι νόμιμες μέχρι την 12η εβδομάδα κοίησεως. Ως επίσης και είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε αντισύλληψη. Αυτά τώρα δεν είναι μέσα στο ΓΕΣΥ, είναι μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά έχουμε και ένα Υπουργείο Υγείας που χαράζει πολιτικές, σωστά, αν θέλετε. Σωστά. Άρα μπορείτε να δείτε αυτό το θέμα ή εκτός ή εντός ΓΕΣΥ μέσα από τις πολιτικές που χαράζει το. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα το δούμε, που έχει δει τα φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Μπορεί να μας έχει διαφύγει, το λέμε, ναι. Αλλά τώρα που είναι στο προσκήνιο, σίγουρα θα το δούμε. Αλλά το θέμα που αναφέρεται για τις αμβλώσεις είναι δύο επιτυχίες. Οι πρώτες επιτυχίες που πρέπει να βρούμε λύση, το λέω γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν δύο τα προβλήματα. Το ένα αναφορά τον ΟΚΙΠΗ, το δεύτερο με τον ΟΑΗ. Στον ΟΚΙΠΗ, δυστυχώς, υπάρχουν σε κάποια νοσηλευτήρια υπάρχουν κάποιων ιατρικών προσωπικών που αρνείται να βοηθήσει αυτές τις αμβλώσεις. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρα πρωτόκολλα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας μαζί με τον ΟΚΙΠΗ ώστε να μην αποφασίζει ο νοσηλευτής ή ο γιατρός αν πρέπει να κάνει αυτή την επέμβαση ή όχι. Δεν είναι δουλειά δική τους. Και αναισθησιολόγοι έχουν αντιληφθεί. Και αναισθησιολόγοι, το πρώτον αυτόν. Το δεύτερο αφορά αν πρέπει να ενταχθούν κάποιες επεμβάσεις κάτω από τον ΟΑΗ. Και το τρίτον είναι αυτό που έχετε πει για την αντισύλληψη. Είναι αυτά τα τρία προβλήματα που μας έχουν διαφύγει. Άρα πρέπει να τα δούμε τις επόμενες μέρες για να δώσουμε λύση και σε αυτά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για τον και χρόνο σας.